Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, Αβέν FM από την Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7. Το ραδιόφωνο της Αλεξάνδρης της Βέρειας και της Νάουσας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τον Χάρη Καυτεράνη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στους ακροατές. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Τώρα, βέβαια, πόσο καλή εβδομάδα μπορούμε να έχουμε με όλα αυτά που γίνονται, έτσι. Τρόικα. Περιφορές εκεί για θαυματουργές εικόνες, εκλογές σωματικές του ΠΑΣΟΚ, συνέντευξη προχθές με τον Κώστα Αλμπάντη. Έχουμε πολύ πράγμα την εβδομάδα, έτσι. Ναι, το φαντάζομαι τις εικόνες για τον ΠΑΣΟΚ που ανέφερε τους δύο θαύματα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας, θα ξεκινήσουμε πρώτα λίγο από τα θαύματα εδώ και μετά να πάμε και στα θαύματα της πολιτικής. Τι γίνεται, Χάρη, στην Παναγία Δευρά έχει έρθει μια εικόνα και... Για πες μας εκεί πέρα, τι... Είχαμε επισημάνει και την προηγούμενη φορά τάση στο Πράσινο Μήλι και θα το κάνουμε θέμα και στην εκπομπή Πράσινο Μήλι την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ράδιο Αθένα, ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια ιστορία, βρήκαν έναν τρόπο εντός εισαγωγικών εύκολου πλουτισμού, μεταφέρουν μια εικόνα από τη μία μεριά στην άλλη, ή την κάρα του Αγίου, ή μια παντόπλα από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ή διάφορα ξόρκια κτλ. Τα πηγαίνουν σε μια άλλη περιοχή και εμέσως αφήνουν να εννοηθεί, όπως έγραφε και το σχετικό εισηγητικό, ότι έρχεται η εικόνα τάδε και η κάρα του Αγίου τάδε με θαυματουργές ιδιότητες, ιαματικές κτλ. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν εγκαταλείψει πλέον την ελπίδα, έχουν χάσει την ελπίδα από τον ιατρικό κόσμο για την επιστήμη για τη σωτηρία τους, να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην εικόνα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για εκμετάλλευση ανθρώπινου πόνου, ότι οι εικόνες εμπεριέχουν την χριστιανική πίστη, η οποία είναι σύνολο αξιών. Δεν είναι ούτε θαύματα, ούτε φακελικά, ούτε βουντού είναι. Και όταν θα περάσει ο χρόνος και θα δει ο ένας ασθενής ότι δεν έγινε τίποτε, και ο περίγυρός του ότι τον κορόιδεψαν, και αν έχουν πάρει και τίποτε χρήματα, δηλαδή γιατί στην απελπισία του επάνω τα αφήνει όλα στον κουμπαρά, δηλαδή. Εάν διαπιστώσει ο κόσμος σταδιακά ότι εδώ υπάρχει μια απόπειρα εξαπάτησης και εύκολου πλουτισμού από μέρους της Εκκλησίας, είναι βέβαιο ότι θα υποστεί σοβαρό πλήγμα η χριστιανική πίστη, και νομίζω ότι η ιεραρχία σε ανώτατο επίπεδο πρέπει να σταματήσει αυτή την ιστορία της μεταφερόμενης κάρας από τη μία μεριά στην άλλη και των εικόνων από τη μία μεριά στην άλλη, και να σταματήσει επίσης και το βάπτισμά τους ως θαυματουργές εικόνες. Οι εικόνες είναι σύμβολα τα οποία εμπεριέχουν τις αξίες του χριστιανισμού. Οι εικόνες αυτά τα καθ' αυτό δεν έχουν να δώσουν τίποτα απολύτως. Ούτε θαύματα κάνουν, ούτε θεραπεύουν, γιατί αν είναι έτσι, Τάσο, μόνο το σεβασμό, δηλαδή, γιατί νιώθω και πολύ άσχημο που μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί φαίνονται ως αγύρτες αυτοί που μεταφέρουν, ας πάνε στο νοσοκομείο να βάλουν την εικόνα, να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, δηλαδή. Τι κάθουν. Αν πραγματικά είναι θεματουργία εικόνα, δεν θα πρέπει και την αφήνεται έξω εκκλησίες. Στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία, μία στην είσοδο άλλη μία, στον πρώτο όροφο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, πέντε εικόνες και τελείωσε, δεν χρειάζεται γιατροί. Δεν θα είναι καλύτερα, Χάρη, να πηγαίνει ο κόσμος στην εκκλησία και όχι στα νοσοκομεία, να καταργήσουμε τα νοσοκομεία, να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Εδώ πρόκειται για μία και κανονικά, νομίζω ότι η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να παρέμβει. Και επιτέλους και ένα εισαγγελέα, θα του πει: Ελάτε εδώ, με συγχωρείτε δηλαδή. Όλοι είμαστε στην Ελλάδα σε συντριπτική πλειοψηφία χριστιανοί, όλοι όμως έχουμε και τον κοινό νου. Δεν θα τρέφεται ελπίδες στους ανθρώπους, γιατί αν θυμάσαι παλιότερα, υπήρχε το νερό του Καματερού. Έτσι. Βγήκε ένας επαντεώνας και είπε ότι αυτό το νερό θα ραπτεύει τον καρκίνο. Και σκοτώθηκε ο κόσμος να πάει να δίνει ό,τι του είχε απομείνει, δηλαδή για να πάρει να αποκάλει νερό και απεδείξει ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί η Εκκλησία να πέφτει σε τέτοιο επίπεδο. Και ύστερα, πέρα από τις αντιθέσεις, αν πρέπει να γίνει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, αν πρέπει έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, η Εκκλησία έχει ακόμη να δώσει κάτι μέχρι ότου έρθει η επιστήμη και ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα. Δηλαδή, τις δύο βασικές ερωτήσεις, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Μέχρι τότε έχει να προσφέρει. Καλά είναι να κρατήσει το ύψος των περιστάσεων, η δε μη θα βρεθεί από μόνη της σε μια θέση ευτελισμού και δεν ξέρω πού της ήρθε. Ακριβώς έτσι είναι, Χάρη. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι ας σταματήσει αυτό το έρχεται θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς από εκεί, έρχεται η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Τάδε από εκεί. Λοιπόν, και μαζεύεται ο κόσμος. Και... Ένας παπάς από την Αγκαθιά, βεβαίως η καταγωγή υποδηλώνει βεβαίως και την πνευματικότητα, και μίλησε μέσα στην Εκκλησία και είπε ότι εδώ είναι η Παναγία, είναι Νικιώτσα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, υπάρχει Παναγία με Νικιώτσα, Παναγία για Τριαδιώτσα, Παναγία Νεοπρωτήρια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η οποία λέει, όταν ο Αντάρτικος στρατός πυροβολούσε τον εθνικό στρατό, τραβούσε τις σφαίρες επάνω. Είσαι καλά, ρε παιδάκι.
Δεν θα έχει μπροστά στην εικόνα, ρίξε ένα μια σφαίρα, δει που θα πάει. Για να δούμε κατά πού θα πάει η σφαίρα, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Έτσι, έτσι. Και υπάρχουν ρήμανε οι οποίοι δεν βγαίνουν να βγουν σε βασιλιότητα και κάτι τηλεφώνημα. Είπαμε ότι είμαστε αγροτική περιοχή, δεν είμαστε ανόητοι. Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, Χάρη. Δεν συμβαίνει μόνο. Έχει γίνει μια βιομηχανία τώρα, Τάσο. Πήγαμε τα παιδιά εκδρομή στην. Και πήγαμε να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όχι η παντόφλα του Άγιο Σπυρίδωνα, η Άγια. Όχι, έλεγα τι λέει. Φτάνει. Πήραν παντόφλε για τι πουλούν ω Άγιο Παντόφλη τώρα. Είναι σοβαρά πράγματα να προσκυνήσουμε την παντόφλα. Ναι, μέχρι εκεί φτάνει. Να προσκυνήσουμε την παντόφλα. Ξέχωρα το ότι αυτό ο διαμελισμός του σώματος του Αγίου που το ένα δάχτυλο το έχει μια εκκλησία, το άλλο κόκαλο το έχει η άλλη εκκλησία, τον ένα σπόνδυλο τον έτσι. Μιλάμε, δηλαδή διαμελίζουμε τα σώματα των ανθρώπων αυτών, των Αγίων αυτών, για να έχουμε έσοδα η κάθε εκκλησία. Έτσι. Δηλαδή είναι... Και αν θέλουν να μας αποδείξουν ότι δεν έχουν έσοδα, ας αναθέσουν το παγκάρι στην διαχείριση του κράτους με ένα κρατικό λειτουργό, για να πείσουν ότι πραγματικά πιστεύουν στα θάματα. Δεν τα πιστεύουν ούτε κι αυτοί. Ας τι εμπόμες τώρα. Εκμεταλλεύονται πολύ απλά τον ανθρώπινο χώρο και την απελπισία. Ακριβώς. Απλό. Απλό. Λοιπόν, να πάμε, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σου πιέζει και έχουμε αρκετά θέματα να πούμε, mm-hmm. να πάμε τώρα στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Είχαμε την ανάδειξη νέας νομαρχιακής επιτροπής. 518 άτομα ψήφισαν σε όλο το νομό Χάρη. Αμέσως μετά από σένα θα έχω τηλεφωνική γραμμή τον Γρηγόρη Γιωβανόπουλο, ο οποίος εξελέγει πρώτος σταυρός προτίμησης στην Αλεξάνδρεια, στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Λοιπόν, για πες μας, Χάρη. Κοίταξε, δεις. Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει τρία πράγματα. Άμεσα. Το όνομα, διότι το άφησε και συνδέθηκε ΠΑΣΟΚ με διαφθορά, διαπλοκή, συμφέρονα κτλ, κτλ. Το όνομα λοιπόν πρώτον. Δεύτερον, να ανανεώσει το πολιτικό του προσωπικό, να φύγουν από τη μέση αυτοί οι οποίοι έχουν 30-40 χρόνια και έχουν ταυτίσει την ύπαρξή του και την οικονομική του εξέλιξη με το ΠΑΣΟΚ. Και τρίτον, το περιεχόμενο τη πολιτική. Πρέπει να καταλάβει το ΠΑΣΟΚ ότι με μνημονιακέ πολιτικέ θα είναι εκεί στον πάθο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όταν μάλιστα το μνημόνιο φαίνεται ότι επανέρχεται πάλι, πάει για τέταρτο. 5 δις είναι τώρα το όνομα, περικοπές μισθωτικής συντάξεων, απολύσεις ελεύθερες κτλ. Πάμε για μια ζούγκλα και το ΠΑΣΟΚ έρχεται ως σοσιαλιστικός φορέας να υπεραμειχθεί τις λύσεις αυτής ως διέξοδο από την κρίση. Μιλάμε για αστιότητες. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πρέπει πρώτα απ' όλα ως ΠΑΣΟΚ κεντρικά να αλλάξει τρία πράγματα. Το όνομα, τα πρόσωπα και το τρίτο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής. Τώρα σε ό,τι αφορά την ημαθία. Ξέρεις ότι εγώ με τον Ασλάνο και τον Κώστα δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις. Και έχουμε και δημοσίως έχουμε ανταλλάξει απόψεις και δεν τον συμπαθώ και ως πρόσωπο κτλ. Όμως οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι αυτό το διάστημα λειτουργήσε. Λειτουργήσε κρατώντας το ΠΑΣΟΚ, είτε αρέσει είτε όχι, αυτό το ΠΑΣΟΚ σε ένα επίπεδο. Διάβαζα λοιπόν χθες κάποια σχόλια ότι ξέρετε έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα κτλ. Σήμερα όσοι βάλανε υποψηφιότητα για την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είναι τίτλος τιμής. Δεν έμπαινε κανένας. Ακριβώς. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Και αν για παράδειγμα γιατί άκουσα κάποια σκοπτικά σχόλια και θα είναι αυτός και θα είναι εκείνος, όχι. Όποιος δεν θέλει να είναι ο Ασουάνο ή ο Καφτεράνης ή ο Καμπάνης, ας πάει να βάλει ο ίδιος. Ας πάει να βάλει αυτός. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία εσωτερικής τριβής. Κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν τις εποχές που το ΠΑΣΟΚ είχε 50% και άρα είχε την πολυτέλεια των εσωτερικών συγκρούσεων και υπήρχαν και ρεύματα και τάσεις και αντιστάσεις κτλ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κουστούμι άδειο, δεν έχει τίποτε. Τίποτα απολύτως. Ακόμα αυτό έλεγα, δηλαδή να αρχίσουμε αμάν να βρούμε 9 άτομα για να μπουν υποψήφιοι κτλ. Και να αρχίσουμε μεταξύ ένα περίεργο πράγμα. Ξέρεις ότι στον κόσμο μέσα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Έγιναν εκλογές στους μηχανικούς, ήρθε πρώτη Νέα Δημοκρατία με 23%, ναι. 24%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 12,9% και 7,9% η ισοσύνηση. Έτσι ακριβώς. Για να δεις ότι στην κοινωνία μέσα η σοσιαλιστική παράδοξη, όχι το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν είναι αυτό, υπάρχει ακόμα. Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βρει τον βηματισμό του πρώτον. Διότι τα ιστορικά λεγόμενα στελέχη κρατούν το όνομα για να δηλώνουν και την ιστορικότητά τους. Γιατί άμα δεν λέγεται ΠΑΣΟΚ και λέγεται ξέρω εγώ κάπως αλλιώς, δεν έχει νόημα ούτε ο Σουλαβάκης είναι ιστορικός στέλεχος, ούτε ο Βαριώτης, ούτε κανένας. Και έξω μεριάσεις. Άρα κρατάνε το όνομα ΠΑΣΟΚ μόνο και μόνο για να εμφανίζονται ως ιστορικά στελέχη τα οποία δικαιούνται κατά προτεραιότητα να πάρουν μια θέση. Δεύτερο. Χάρη, δεν ξέρω όμως. Κατάλαβα ότι μεγαλούργησε όταν μιλούσε αριστερά. Όχι όταν μιλάει δεξιά. Χάρη, δεν ξέρω όμως. Συγγνώμη, διακόπτω, Χάρη. Δεν ξέρω όμως αν το ΠΑΣΟΚ με τα χρέη που έχει, αν μπορεί να διαλυθεί.
Και δεν κάτσουν φυλακή κάποιοι. Ναι, σωστό αυτό. Υπάρχει αυτό. Θα δημιουργηθεί ένα νέο πρόσκυνο το οποίο αναλαμβάνω και τα χρέη ή μέρο του χρέου του παλιού. Δεν μπορεί να το αφήσει έτσι απλήρωτα, άσχημα δεν πληρώνονται τώρα. Ναι, τι να πληρώσει. Για... Τώρα με 4% θα πληρώσει 120 εκατομμύρια χρέο. Τι γίνεται, δεν υπάρχει κρίση. Έτσι ακριβώ. Γι' αυτό όπως και ίσω. Δηλαδή το κούρεμα στου ιδιώτε και τα λοιπά, πρέπει να μέρουν υπάρξει και κούρεμα των χρέων εγκομμάτων. Απλώ θα πρέπει να μπει εξ αρχή γιατί αλλιώ θα είναι για να έχουν επιχειρήματα αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να επανασυσταθεί ένα πολιτικό φορέα. Να έχουν επιχείρημα και να λένε προστάτη, ξαναπροστάτη, μα δεν πρέπει να τα πληρώσει τώρα. Το ποσό είναι όπω η Ελλάδα. Όσο η Ελλάδα θα πληρώσει τα 320 δι, τόσο το ποσό θα πληρώσει τα δικά του. Πού του φαίνεται περίεργο, δεν κατάλαβα. Παράλληλε πορείε ακολουθούν. Ακριβώ. Λοιπόν, πάμε τώρα αξιολογήσει, απολύσει. Δεν τη βγαίνει τη κυβέρνηση εκεί με τι συζητήσει με την Τρόικα. Τι γίνεται, για πε μα. Φτάσου, κοίταξε να δει εδώ, εκτό του ότι είναι αστεί πολιτικά. Έως γεννή είναι και τρασίδινη. Έβαλαν την κοπελίτσα αυτή την Αχτσί, πώς την Αχτσιόγλου, δεν θυμάμαι το όνομά της. Έβαλαν την κοπελίτσα αυτή τώρα στο Υπουργείο για να ρυθμίσει τα θέματα της εργασίας και τα θέματα τα ασφαλιστικά, γιατί ο άλλος, όπως το Ματιλάκι, ο δίθεν κομμουνιστής, ο Γελίος εκείνος υπουργός, τυποπάνησε γιατί είναι να υπογράψουν τώρα μειώσεις και στις κύριες συντάξεις. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, λέει. Βεβαίως. Εάν ένας παλιός συνταξιούχος έπαιρνε για παράδειγμα 1.200 ευρώ σύνταξη, λέω ένα νούμερο, με τον υπολογισμό των νέων συντάξεων, ένας με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, στην ίδια υπηρεσία, με τις ίδιες εισφορές, θα παίρνει 800 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά 400 ευρώ. Και έλεγαν ότι τουλάχιστον μέχρι τέλος του 18, αυτή η διαφορά θα δίνεται. Καμπάνει στάσος. Παίρνεις 800 ευρώ τη σύνταξή σου και 400 ευρώ την προσωπική διαφορά. Που ήταν ό,τι θα έπαιρνες με το παλιότερο σύστημα για να μην σε αδικήσουν. Τώρα λέει η Τρόικα ότι δεν φτάνουν τα λεφτά σας, κόψτε την, δηλαδή μειώστε την κύρια σύνταξη σε ποσοστό από 20 έως 30-35%. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό τώρα, έτσι. Και αντί να καθίσει να την υπογράψει ο Μαντιλάκιας, έβαλε το παιδί τώρα να την υπογράψει, το οποίο είναι και αναλώσιμο, μόλις βάλει την υπογραφή και λέει δύο μέρες τους βαρνίζουν στον δρόμο, το φτύνουν κτλ. Θα το αποσύρουν κιόλα από το στήμα πίσω, θα το πούνε εντάξει, στον επόμενο σχηματισμό θα δούμε τι γίνει, τώρα πρέπει να παρατηθεί, να φορτωθεί αυτό δηλαδή το. Γιατί έχει μικρό κόστος να κρατήσουμε ακεραία την πολιτική προσωπικότητα του Κατρούγκαλου. Μην χάσουμε δηλαδή το. Να κρατήσουμε και στέρμα μόνο στο πατήσι και να τρέμε και χάσουμε και το στέλεχος. Κατάλαβες. Το βαρύ πεπόνι είναι αυτό. Εκτός από οδηλή, εκτός από ανέντιμη είναι και δειλή μαζί. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν αυτά που πήρατε. Και αφήστε να βάλει τα παιδιά μπροστά για να γλιτώσετε εσείς. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει, πρέπει ο δικός, όχι ο δικός μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέντευξη της Παρασκευής με τον Κώστα Αλμπάντη. Πολλοί αυρότητες, πολλοί έτσι. Κοίταξε, ο Αλμπάνης ήρθε στο μυαλό του με το στοιχείο της ισορροπίας. Δηλαδή, και την υποψηφιότητά του την αφήνει ανοιχτή, να μην πω είναι βέβαια, και δεν θέλει να διαταράξει την πορεία του τα επόμενα 2,5 χρόνια στο Δήμο, δηλώνοντας ότι προέχει αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο δεσμευτήκαμε και με βάση το οποίο πήραμε την ψήφο του λαού του Δήμου της Αλεξάνδρειας να διηγήσουμε τον τόπο για 5 χρόνια. Άρα, κάθεται στη μέση. Θα είναι υποψήφιος τουλάχιστον με βάση τη δική μου εκτίμηση, ταυτοχρόνως όμως θα είναι και προσαρμοσμένος στην πλειοψηφούσα άποψη της παράταξης την οποία ανήκει μέχρι να τελειώσει αυτή η θητεία. Ναι, αλλά... Χωρίς να έχει πρόθεση να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον Δήμαρχο. Χάρη, όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα, το οποίο θα τεθεί να το βρει μπροστά του. Εάν θεωρεί ότι η διοίκηση Γκυρίνη είναι επιτυχημένη και τη στηρίζει, διότι με τη στήριξή του δεν στηρίζεις κάτι το οποίο δεν, έτσι, δεν κάνει σωστά πράγματα, από τη στιγμή που τη στηρίζει, πώς θα βγει αύριο για να πει ότι ψηφίστε εμένα γιατί θα κάνω κάτι άλλο. Αφού... Υπάρχει το μαθηματικό τάσο που λέει προ πάσης λύσεως υπάρχει καλύτερα. Αυτό θα ισχυριστεί ότι η διοίκηση Γκυρίνη πέτυχε κάποια πράγματα, πέτυχε μεν αυτά που πέτυχε, αλλά δεν ήταν αυτά που θα ήθελε να πετύχει. Εγώ θεωρούσα ότι έπρεπε να πετύχει πολύ περισσότερο. Ας πούμε κράτησε αποστάσεις. Πρώτα απ' όλα την εξέδρα. Κακώς λέει την επαναφέραμε την εξέδρα. Αφού το ξεκινήσαμε έπρεπε να το ολοκληρώσουμε. Δεύτερον, κράτησε αποστάσεις στον συνήγορο του Δημότη. Είπε ότι όχι, έπρεπε να εισηγηθούμε σε κεντρικά όργανα, ο συνήγορος του Δημότη να εκλέγεται αυτό που είχαμε πει και εμείς, δηλαδή. Από το λαό. Το βράδυ, να εκλέγεται απευθείας από το λαό, ώστε να έχει ισχύ και να μην χρειάζεται τη δική μας συνδρομή. Τρίτον, είπε ότι δεν είμαι υπέρ της εφημερίδας, γιατί όπου δοκιμάστηκε απέτυχε. Είμαι υπέρ ενός έντυπου περιοδικού, το οποίο θα βγαίνει ένα μήνα, ένα δίμηνο,
κείμενο και το οποίο δεν θα ανταγωνίσει τοπικά περιοδικά ή ιστοσελίδες και ραδιόφωνο, αλλά θα έχει ένα περιεχόμενο ενστάσεις των πολιτών, τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων, αλλά ένα περιοδικό το οποίο θα βγαίνει σε μεγάλους χρόνους, όχι καθημερινά ή εβδομαδιαία ή δεκατευθύνων, και το οποίο θα περιέχει τις δράσεις και τις διαμαρτυρίες των πολιτών ή τις απόψεις των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διεχώρησε τη θέση του από τον Δήμαρχο. Είχε διαφορετικές απόψεις, αλλά τις διατύπωνε τόσο ευγενικά, που έλεγε ότι αν στο τέλος επικρατήσει όμως στην δημοτική ομάδα ή τάδε άποψη, θα τα στηρίξω. Η δική μου όμως άποψη είναι αυτή εδώ που σας λέω. Ναι. Έχει ένα περιθώριο ελεγμόν, άλλωστε τάσο η ελληνική γλώσσα έχει 63.000 λέξεις. Άμα θες να το θέσεις ένα θέμα σιγά, γύρω. Το θέμα... Εδώ βγήκε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε αριστερά, δεν είναι για τα υπόλοιπα. Εγώ νομίζω το κλειδί, χάρη στην όλη υπόθεση, είναι το τι θα κάνει ο Κώστας Αλμπάντης κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Δηλαδή, αν θα αποδεχθεί, διότι είναι σίγουρο ότι ο Δήμαρχος θα του προτείνει νέα θητεία, λοιπόν, αν θα την αποδεχθεί ή όχι. Εάν παραμείνει αντιδήμαρχος, τότε θα παραμείνει στο συνδυασμό του Παναγιώτη Κυρίου. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν θα είναι καν υποψήφιος εάν ο Κώστας Αλμπάντης αποδεχθεί. Εκεί είναι όλο το κλειδί. Σε δύο μήνες θα δείξει το πράγμα. Εάν λοιπόν ο Κώστας Αλμπάντης, δύο-τρεις μήνες το αργότερο, εάν λοιπόν ο Κώστας Αλμπάντης δεν δεχθεί την πρόταση του Δημάρχου για ανανέωση της θητείας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι μια έμεση παραδοχή ότι καλά πηγαίνουμε και έτσι. Ακριβώς. Σωστό είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα συζητήσει και με τους συνεργάτες του και θα καταλήξει να βρει μια λύση. Είναι και δική του επιλογή στην τελευταία ανάλυση, γιατί αν θέλεις, εγώ στη θέση του, ίσως και λόγω χαρακτήρα, ίσως και λόγω αντιλήψεων, θα είμαι πολύ πιο ευθύς ότι εγώ θα κατέβω στις επόμενες εκλογές. Ο Δήμαρχος θα θέλει να με κρατήσει στη συγκεκριμένη θέση τα προσφέροντα μέγιστα, χωρίς να συμφωνώ με την πολιτική σταθμόχηση εκείνο και στο άλλο σημείο. Και ταυτόχρονα θα έκανα και τη δική μου εκστρατεία, λέγοντας ότι εγώ πιστεύω αυτό, εκείνο και το άλλο. Και η κοινωνία θα ήξερε καθαρά ποιον είναι και εκεί όλων των τάδε και ένα δεύτερο αυτό. Αλλά βέβαια αυτό θα πείσουν και στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου και στη στρατηγική του, ναι. Ναι. Αλλά όλα θα κρυθούν, θεωρώ, με την διαδικασία της νέας διαμορφωνούμενης, έτσι, του ανασχηματισμού. Λοιπόν, σε δύο μήνες περίπου θα έχουμε τον ανασχηματισμό και θα φανεί εάν τελικά ο Κώστας Αλμπάντης είναι τεθειμένος να ακολουθήσει τον Δήμαρχο ή να διαχωρίσει τη θέση του και να είναι υποψήφιος ο ίδιος. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα δεχθεί την ανανέωση της θητείας. Αυτή την αίσθηση έχω. Όχι, δεν είδες, άκουσες τι λέω. Η αίσθηση. Δεν είπα ότι είναι δεδομένο ή ότι προβλέπω θα γίνει αυτό. Λέω, η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα δεχθεί την ανανέωση της θητείας, θα διαχωρίσει τη θέση του, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, χάρη, γιατί να μην συνταχθεί με τον Δήμαρχο από τώρα και να πει ναι, συμφωνώ εδώ, συμφωνώ εκεί, πάρα πολύ καλά θα κάνουμε τα πράγματα. Έτσι. Άρα, αφού αφήνει τις διαφοροποιήσεις του να διαφαίνονται έτσι, έστω και μαλακά, άλλωστε ξέρουμε ότι ο Κώστας Αλμπάντης είναι και από τη φύση του, ας πούμε, έτσι, χαμηλών τόνων, δεν είναι άνθρωπος, ας πούμε, της έκρηξης και της, το σπάσιμο, ας πούμε, αυτό που είπες ότι ο χαρακτήρας ο δικός σου, έτσι, δεν είναι της μετοπικής σύγκρουσης, λοιπόν, και γι' αυτό θεωρώ ότι αρχίζει σιγά σιγά να διαχωρίζει τη θέση του και στην κατάλληλη στιγμή θα τραβήξει και το χαλί κατά από τα πόδια, έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή σου μέρα, ναι, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ήταν λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, ο Χάρης Καυτεράνης, σχολιασμός των θεμάτων για την εικόνα της Παναγίας που έχει έρθει στην Παναγία Δοβρά, για τις εγκοματικές του Πασόκ, για τον Κατρούγκαλο και για την Τρόικα και τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και βεβαίως για την συνέντευξη του Κώστα Αλμπάντη.